Γεια σας, είμαι η Εύα Κρικελά, είμαι από το Γυμνάσιο Βρυσών, υπεύθυνη για το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Θέλω Μπορώ Δημιουργώ, το σχολείο που επιθυμώ. Έχουμε πάρει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σήμερα με τα παιδιά μας να έρθουμε εν ώψη των γιορτών του Πάσχα, να επιδώσουμε κάποια δωράκια που έχουν φτιάξει μόνο τους τα παιδιά και να πούμε ένα καλό λόγο, να δείξουμε τη συμπαράστασή μας και να δώσουμε δύναμη. Δύναμη γιατί είμαστε ευαισθητοποιημένοι πάρα πολύ τελικά τα παιδιά αυτή τη χρονιά και μέσω του προγράμματος αλλά και άλλων δράσεων έχουν ευαισθητοποιηθεί στους τομείς του εθελοντισμού και της φιλανθρωπίας. Η πρώτη μας επίσκεψη τέτοιου είδους ήταν εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων που είχαμε πάει στο γυροκομείο. Αυτή τη φορά ερχόμαστε στο κέντρο αποκατάστασης παιδών και νέων και ειλικρινά η συμμετοχή των παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα το δείτε και μόνοι σας μέσα όταν θα έρθετε να δείτε, είναι η μουσική μας ομάδα, η χορευτική μας ομάδα, είναι η ομάδα μπαζάρ και κατασκευών που έχουν φτιάξει τα δωράκια και είναι και κάποιοι άλλοι εθελοντές που έχουν έρθει απλά και μόνο για την εμπειρία. Δηλαδή η ευαισθησία των παιδιών τελικά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, δεν το περιμέναμε, δεν το πιστεύαμε και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Εγώ είμαι ο Χρήστος Μπουτονάκης, καθηγητής μηχανολογίας στο Επαγγελματικό Λύκειο Βρυσών και δίπλα μου είναι ο Γιάννης ο Κουκιανάκης, είναι στο Γυμνάσιο Βρυσών, είναι από το χωριό Βρύσες και του αρέσει πολύ ο χορός. Γιάννη, πόσο χρόνο χορεύεις? Από πολύ μικρός, τώρα χορεύω 7 χρόνια. 7 χρόνια. Κοιτάξει κατά πρώτον πηγαίνεις. Δευτέρα Γυμνασίου. Μάλιστα. Πες μας δύο λόγια λοιπόν για τη δραστηριότητα τη δική σου. Είμαστε στο θέμα «Μπορώ, δημιουργώ και θέλω» το σχολείο μας και ήρθαμε εδώ πέρα σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε, να τους ευχηθούμε για το Πάσχα και να τους δώσουμε ένα χαμόγελο. Ωραία, μπράβο παιδί μου, καλή πρόοδο να έχεις. Και πάμε και στην κοπέλα δίπλα. Είναι η Ιωάννα Καβρουλάκη, είναι μαθήτρια στην πρώτη λυκείου στο Επαγγελματικό Λύκειο Βρυσών. Το χωριό της είναι... Ο Κουρνάς, το ηρωικό χωριό του Κουρνά. Έχουμε πολλούς μαθητές από το Κουρνά. Ιωάννα, από πότε χορεύεις? Χορεύω από πολύ μικρή, αν και τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει να πηγαίνω στο χορό, αλλά μου αρέσει να χορεύω σε δύο. Όμως ήρθες εδώ στο κέντρο για να χορέψεις. Για να χορέψεις και να δώσω χαρά στα παιδιά. Επίσης πρέπει να πούμε ότι της Ιωάννας στο κουμπί, ας πούμε, είναι η μουσική. Της αρέσει πάρα πολύ η μουσική, οι νέοι καλλιτέχνες, οι μαντινάδες. Πες μια, έχουμε και μια συμπάθεια στον κύριο Μανολαράκη, τον Αντρέα. Πες μας, Ιωάννα, μια μαντινάδα από το τραγούδι που θα τραγουδήσουμε σήμερα, το «Ζηλεύω» στα παιδιά του Μανολαράκη. Πες μας μια-δύο μαντινάδες από εκεί. Ζηλεύω ότι σ' ακουμπά, ακόμα και στο ρούχο, γιατί αγκαλιάζει το κορμί που αδυναμία του έχω. Πες και άλλη μια με το βασιλικό ή το... Ποιο... Όποια θες. Από αυτό. Ναι, από αυτό πάλι. Ζηλεύω ότι σ' ακουμπά, ακόμα και τα αέρα που απλώνε τα ανενόχλητος πάνω στη νύχτα μέρα. Τρέξτε για χορό.
σήμερα τα παιδιά, τα άλλα παιδιά. Και του επαγγελματικού λυκείου Βρυσσών έχουν φτιάξει μόνοι τους τα δώρα, τα έχουν φέρει εδώ για να δώσουν χαρά στα υπόλοιπα παιδιά, να δείξουμε ότι νοιαζόμαστε για αυτούς, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε όλοι μαζί εν ώψη των γιορτών του Πάσχα. Καλό Πάσχα!